Φίλες και φίλοι, σήμερα μια μεγάλη μέρα. Βέβαια, πριν τη μεγάλη μέρα να σας πω ότι από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις ανέλαβε τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, μόλις ανέλαβε το κόμμα, έπεσε στα βαθιά. Άρχισε τις επαφές του και βεβαίως θέλει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει κάποιοι να φύγουν, σε εισαγωγικά η λέξη, να βγουν από το κάδρο, σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι ώστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εφαρμόσει αυτά που μας έλεγε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το κόμμα, αν θα έχουμε ανασυγκρότηση, αν θα έχουμε αναβάθμιση, όπως λένε τώρα τελευταία και είναι της μόδας η κουβέντα αυτή, με τα κινητά τηλέφωνα, με τα iPad, με τις ταμπλέτες κλπ. Δεν το ξέρω αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι ότι μετά τις επαφές με τους δυο πρώην πρωθυπουργούς, τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ευθέως υποστήριξε τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη και βεβαίως όλη η Ευρώπη μιλάει για ήττα του Καραμαλή και όχι του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη, και για τον άλλο πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στήριξε μεν, αλλά όχι φανερά, όχι μπροστά στην κάμερα, πίσω από την κάμερα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τους είδε, μίλησε, δεν ξέρω αν συμφώνησε, που διεφώνησε ή εν πάση περιπτώσει τα βρήκαν. Σημασία έχει ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να μείνουν λίγο στην άκρη, έτσι ώστε, ναι, όπως τα ακούτε, να μείνουν στην άκρη, να βγουν από το κάδρο, έτσι ώστε να εφαρμόσει το πρόγραμμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τούτη την ώρα, το μόνο που ενδιαφέρει όλους μας και ιδιαίτερα εμένα, αν θέλετε, προσωπικά, ως Γιώργο Κοντονή, με ενδιαφέρει η ενότητα του κόμματος, η ενότητα της παράδειξης. Ενωμένη η Νέα Δημοκρατία μπορεί να φτάσει ψηλά. Μπορεί το κόμμα να έρθει εκεί που ήταν στην αρχή, όταν ξεκίνησε. Μπορεί. Όμως μόνο ενωμένο θα γίνει, έτσι και θα πάρει, αν θέλετε, την επόμενη εκλογική αναμέτρηση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι μπορούμε. Διηρεμένοι ή, αν θέλετε, από εδώ ένας, από εκεί ο άλλος, μάλλον θα είναι βούτυρο στο ψωμί του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας μέρα.